στο λογαριασμό της οικογένειας, δεν μπορούν να εκταμιευθούν. Δεν τους αφήνει η τράπεζα. Έχουν παγώσει. Γιατί θα μας το πει ο πατέρας του μικρού Λουκά, ο Ανδρέας ο Σταύρου. Να τον καλωσορίσουμε και τηλεφωνικώς έχουμε και την Ελένη Χρήστου που είναι TikToker και έχει κάνει ολόκληρη φασαρία μαζί με άλλους στο κοινωνικά δίκτυα για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα και στους δυο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είσαι ο μόνος που ανταποκρίθηκε. Σε ευχαριστούμε. Χαρά μας μεγάλη. Πάμε πρώτα στον πατέρα. Πάμε, Ανδρέα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εν συντομία να πω τα γεγονότα, να μην σας σπαταλώ τον χρόνο σας. Είμαστε μια οικογένεια εξαμελής οικογένεια με 4 ανήλικα μωρά. Δυστυχώς ο μεγάλος μας γιος από το 2016 διαγνώστηκε με λευφοβλαστική νοξία λευκαιμία. Και μέχρι το 2023 δίναμε μάχες στην Κύπρο με χημοθεραπείες. Δυστυχώς το μωρό έκανε υποτροπές, έκανε 2 υποτροπές συγκεκριμένα. Και το τελευταίο στάδιο που μας είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η μετάβασή μας στη Γερμανία. Στο άκουσμα της είδησης αυτής, της ανακοίνωσης αυτής από τους θεράποντες γιατρούς, εμείς στο μεταξύ ημέρες ήταν πολύ πιεστικές. Εντός 10 ημερών θα έπρεπε να φύγουμε από Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε τι πάει να πει μέσα σε 10 μέρες να διαλύσεις μία οικογένεια, να αφήσεις πίσω 3 ανήλικα παιδιά, να φτιάξεις δουλειές, να βρεις οικονομικά, όλα μαζί. Κάποιοι φίλοι γνωστοί μας είπαν να κάνουμε αίτηση νεράνου. Την κάναμε την αίτηση νεράνου. Πήγαινε στην επαρχιακή διοίκηση Μπάφου και όπου με τη σειρά της πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρμόδια υπηρεσία, πιστεύω. Και εμείς φύγαμε πλέον για εξωτερικό. Ήδη όμως κάποιοι συγγενείς φίλοι της οικογένειας περιβάλλοντος περισσότερων άρχισαν να βάζουν λεφτά σε κοινό χρήστο λογαριασμών που είχα μαζί με τη σύζυγό μου. Ξεκινήσαν άτομα της στενά της οικογένειας, αδέρφια, φίλοι, παππούδες, γιαγιάδες και από στόμα σε στόμα διαδόθηκε ο λογαριασμός. Στο λογαριασμό αυτόν έμπαινε και το εγκυμένο εισόδημα του μωρού μας, το ΕΕ, που πάντα το φυλάγαμε μέσα για, για έναν κακό σενάριο, το οποίο ήρθε. Μακάρι να μην έρχονταν, μάλιστα, αλλά ήρθε. Τράπεζα τώρα, εμείς επιστρέψαμε από τη μεταμόσχευση στη Γερμανία το 29 του Μάρτη, στην Κύπρο, με 2 μήνες άδεια. 14 του μήνα φεύγουμε, πάμε πίσω σε 2 μέρες. Και αυτό θα γίνεται ανά 5 χρόνια. Κάθε 3 μήνες θα επιστρέφουμε η Γερμανία για έλεγχο, μάλιστα, του μωρού, με την ευχή ότι όλα θα πηγαίνουν κατά ευχής. Θα πηγαίνουν καλά. Πάντως δεν μπορείτε να πάρετε τα χρήματά σας αυτή τη στιγμή. Αυτό όχι, καταλαβαίνω. Όχι, έχει παγώσει. Όχι. Γιατί πάγωσε, εν συντομία, πείτε μου, γιατί πάγωσε ο λογαριασμός? Συντομία, εν συντομία. Λόγω γραφειοκρατίας, προφανώς, χωρίς καμία γραπτή προειδοποίηση μέχρι σήμερα η επιστολή, δεν έχουμε λάβει τον λόγο που δεν προχώρησε η αίτησή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών αν είναι θετική η έγκριση Ιεράνου ή αρνητική. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως επιστολή. Ούτε προφορικά, ούτε τηλεφωνικώς. Ούτε σε επιστολή, ούτε γραπτός. Αυτή τη στιγμή εμείς σε 2 μέρες φεύγουμε, είμαστε εκτεθειμένοι, τσαλακώνουμε για ακόμα μια φορά την αξιοπρέπεια μας, ζητάμε από τον κόσμο βοήθεια, ενώ λεφτά υπάρχουν και δικά μας και του κόσμου, ζητάμε από την τράπεζα, αν εφόσον πιστεύουν είναι κάτι παράνομο, να δεσμεύσουν τα λεφτά που μαζεύτηκαν από τον Έρανο και να μας αποδεσμεύσουν, μάλιστα, τα δικά μας λεφτά, και αρνείται κατηγορηματικά η τράπεζα και αυτό μας το λέει μόνο τηλεφωνικώς. Σε καμία επιστολή δεν απάντησε η τράπεζα που τους έχουμε να αποστείλει. Μάλιστα. Απάντησε μόνο στην επιστολή ότι σας προτείνουμε να δώσουμε τα λεφτά μόνο σε ίδρυμα. Εσείς όχι. Εσείς δεν θα τα πάρετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ή να μεταβείτε στη Γερμανία
να κάνετε τα έξοδα σας και να μας προσκομίσετε τις αποδείξεις και να τα αφαιρέσουμε από το λογαριασμό σας. Δεν καταλαβαίνω από πότε η ελεκτική υπηρεσία έχει γίνει εκτελεστική υπηρεσία. Με ποιο το δικαίωμα, με ποιο την απόφαση, ποιος πήρε την απόφαση, ούτε καταδικαστήκαμε, ούτε βγήκε δικαστικό ένταλμα. Μάλιστα. Ούτε κάτι παρόμοιο για να ζήσουμε αυτόν τον Γολγοθά που ζούμε εδώ και 2,5 μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε τον καρκίνο σπίτι μας, τον ταΐζουμε, τον ποτίζουμε, τον λούνουμε, τον φροντίζουμε. Μόνον όσοι περάσαν από το μονοπάτι αυτό θα καταλάβουν. Δεν μπορούμε να έχουμε γένεια των οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ. Τα οποία υπάρχουν. Ναι, βέβαια υπάρχουν. Κατάλαβα. Ελένη, έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο και με τη σειρά σου που βοηθάς αυτή την ιστορία. Έχει πάρα πολύ κόσμο που είναι έτοιμος περίπου 40.000 να βγει στους δρόμους. Θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε το χρόνο από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, ρωτάει ο κόσμος. Η κυρία Καμένου είναι αδερφή του γενικού ελεκτή. Να προσάξετε μια επιτροπή που θα μπορούσε να γίνεται έλεγχος. Υπάρχουν μήπως σύγκρουση συμφερόντων, το ρωτάει ο κόσμος. Θέλω να σας πω, να γνωρίζετε, γιατί ο πιο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους, γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, αν έκαναν έρανο, αυτά τα λεφτά τα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν τα αφήνουν στην οικογένεια να σταθεί στα πόδια της. Και κάτι τελευταίο. Η τράπεζα, έχω μιλήσει προσωπικά μαζί της με τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και της Λευκοσίας, την κυρία Αγκατίνα, και της ΠΑΦΟΥ της Ελληνικής, αν δεν κάνω λάθος, Ελληνική είναι, ναι. Και μου είπε η επιστολή, νομίζατε κυρία Χρήστου, ξυπνήσαμε ένα πρωί και κλείσαμε τους λογαριασμούς. Η επιστολή ήρθε από την κυρία Καμένου. Και θέλω δημόσια να πω της κυρίας Καμένου, σας παρακαλώ κυρία Καμένου, δεν με νοιάζει αν αύριο με φυλακίσετε, γιατί το ξέρω τι θα συμβεί. Ο κόσμος φοβάται να μιλήσει για την αδερφή του γενικού ελεκτή της Κύπρου. Δεν έχουμε την κυρία Καμένου να απαντήσει, θα την ψάξουμε, την ψάξαμε, δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Θα τη βρούμε για να ζητήσουμε απαντήσεις. Απλά αυτή τη στιγμή έχω κόσμο, με παίρνει τηλέφωνο και λέει, τίποτα δεν θα κάνετε, γιατί η κυρία Καμένου είναι αδερφή. Μάλιστα. Όχι, παιδιά. Ευχαριστώ. Εδώ είναι το δίκαιο και παλεύουμε για πολλές οικογένειες. Αναδεικνύουμε το θέμα, θα επιμείνουμε πάντως σε αυτό που θέτεται. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Λίγες μέρες μείναν μέχρι την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε πολύ στερά. Να ενημερώσω ότι ο κόσμος γίνεται ένας χαμός στο TikTok. Ναι. Ενωθήκαν όλοι. Ο κόσμος είναι έτοιμος. Αν μέχρι το μεσημέρι, αύριο, δεν ανοιχτεί ο λογαριασμός, θα πάνε όλοι έξω από το Υπουργείο. Απλά σας ενημερώνω. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε πιέζοντας και εμείς και θα είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ, θα ψάξουμε και την κυρία Καμένου. Τώρα, πίσω στην πολιτική επικαιρότητα.